Νέα σκληρή επίθεση κατά δημοσιογράφων εξαπέλυσε το μεσημέρι ο τελών σε αργία δήμαρχος Βόλα Χιλέας Μπέος, λίγο μετά την αναβολή για μεθαύριο Τετάρτη της δίκης της δημοσιογράφου Κατερίνα Στασοπούλου κατόπιν μήνυση σε βάρος της από τον κύριο Μπέο. Η αναβολή ζητήθηκε εκ μέρους της Κατερίνα Στασοπούλου λόγω κολλήματος του συνηγόρου υπεράσπισης που της είχε ορίσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών. Ο Αχιλέας Μπέος τόνισε πως όπως οι δημοσιογράφοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μηνύσεις και να ζητούν την αναβολή εκδίκασης υποθέσεων που τους αφορούν, έτσι και οι υπόλοιποι πολίτες διατηρούν το ίδιο δικαίωμα. Δηλαδή εσείς οι δημοσιογράφοι έχετε το δικαίωμα να κάνετε μήνυση, να αναβάλλετε τις υποθέσεις και εμείς οι πολίτες, οι απλοί πολίτες, δεν έχουμε δικαίωμα. Αυτό είναι φασισμός. Αναλογιστείτε λοιπόν τι είναι φασισμός. Ποιοι είστε εσείς, δηλαδή είστε στο απειρόβλητο, όπως λοιπόν εσείς έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε μηνύσεις και να αναβάλλετε τις υποθέσεις, έτσι και όλοι οι πολίτες έχουν τα ίδια δικαιώματα και αυτά που ξέρετε να τα αφήσετε. Όλοι κρινόμαστε και θα κριθούμε από τα δικαστήρια για να το ξεκαθαρίσουμε το πράγμα. Ποιες είναι φασίζουσες νοοτροπίες, ρωτήστε τους εαυτούς σας. Ο κύριος Μπέος ρωτήθηκε για το πότε θα δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία που όπως ο ίδιος έχει ισχυριστεί αφορούν σε διαπλεκόμενους δημοσιογράφους. Αυτά θα είναι στην κρίση μου, πότε θα τα φέρω και θα αξιολογήσω πότε θα έρθουν αυτά τα στοιχεία. Πάντως να ξέρετε, αυτή η παρέτσα τελειώνει. Σπάει το σπίρι, το απόστημα. Τελείωσε και αυτή είναι η εντολή που δώσε ο κόσμος. Δεν το θέλω εγώ. Ο κόσμος έδωσε την εντολή να τελειώσει αυτή η παρακμή της διαπλοκής. Και αυτό θα κάνουμε. Εδώ και 4 χρόνια με αλλεπάλληλες ανακοινώσεις και πριν από ένα μήνα με επιστολή επίσημη της Ένωσης Συντακτών ζητήθηκαν αυτά τα στοιχεία. Αν υπάρχουν, πολύ ευχαρίστως να τα δούμε. Είμαστε διατεθειμένοι να τα ακούσουμε, να τα δούμε και από εκεί και πέρα να αποφασίσουμε τι θα γίνει. Στο μεταξύ, ανακοίνωση για τα γεγονότα των τελευταίων ημερών εξέδωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ και οι τοπικοί βουλευτές, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στους δημοσιογράφους που βρέθηκαν στο στόχαστρο αυτής της απίστευτης ντροπής για την πόλη μας που συσπυρώνονται γύρω από τον έκπτωτο υπόδικο. Είναι σημαντικό και επιτακτικό να δημιουργηθεί άμεσα κοινό μέτωπο για την υπεράσπιση της δημοκρατίας στην πόλη από τις δημοτικές παρατάξεις, τις δημοσιογραφικές ενώσεις, τους μαζικούς φορείς και όλους τους δημοκρατικούς πολίτες της πόλης. Είναι πια ολοφάνερο, προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση, πως απέναντι σε αυτό το κλίμα της συκοφάντησης, του εκφοβισμού και της αντιδημοκρατικής πολιτικής, οι πολίτες του Βόλου, όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις του τόπου θα πρέπει να ορθώσουν ένα πλατή, ενωτικό, δημοκρατικό, αυτοδιοικητικό μέτωπο, το οποίο θα έχει μια ενιαία στρατηγική βγαλμένη από την τεράστια κοινωνική, πολιτική, πολιτιστική ιστορία και κληρονομιά αυτής της πόλης. Νωρίτερα, ο Χιλέας Μπέος εξέδωσε ανακοίνωση κατά του βουλευτή Μάκη Μπαλή, επισημένοντας: ο βουλευτής Μάκης Μπαλής δήλωσε ότι αποτελώ ντροπή για την πόλη και απεφάνθη ότι οι δημοσιογράφοι δεν πρέπει να συλλαμβάνονται. Τελείως άσχετος ή απλός πολιτικός παπατζής. Κατηγόρησε εμένα γιατί συλλαμβάνονται δημοσιογράφοι, όταν ο ίδιος, έστω και με την ίδια τύχη ενός τυχερού του jackpot στο Τζόκερ, είναι μέλος της Βουλής, το νότο του δηλαδή πολιτικό οργάνο της χώρας που νομοθετεί. Δεν του έχουν εξηγήσει τουλάχιστον ότι μπορεί να αναλάβει μια νομοθετική πρωτοβουλία και μόνο έτσι να υπάρξει αλλαγή του νόμου, γιατί με το σημερινό ισχύον καθεστώς και οι δημοσιογράφοι υπόκεινται στις ίδιες διαδικασίες με τους άλλους Έλληνες πολίτες έναντι του νόμου. Στην ανακοίνωση του Αχιλέα Μπέο απάντησε ο Μάγκης Μπαλής αναφέροντας: για ακόμη μια φορά ο κύριος Μπέος καταφεύγει σε ξυπνάδες και εύκολους χαρακτηρισμούς εναντίον μου για να απαντήσει, αποφεύγοντας την ουσία. Ας το εξηγήσουν οι επικοινωνιολόγοι του ότι ακριβώς την εφαρμογή του νόμου ζητάμε. Το κατοχυρωμένο δικαίωμα της ελευθεροτυπίας και της ελεύθερης άποψης. Όχι το φήμωμα κάθε αντίθετης άποψης που προσπαθεί να επιβάλλει δια των καθημερινών μηνύσεων ο ίδιος και η ομάδα του. Του υπενθυμίζω, επισημαίνει ο βουλευτής, ότι εκφράζω ένα πλειοψηφικό κόμμα με αρχές και παράδοση, προφανώς άγνωστες λέξεις για εκείνον. Ο ίδιος εκφράζει ένα ατύχημα της στιγμής στην πλούσια τοπική δημοκρατική πολιτική παράδοση. Δεν μπορεί να κρύβεται για όσο διάστημα θα κυκλοφορεί ακόμη ελεύθερος πίσω από φανταχτερά λαμπιόνια και φιέστες. Κατά τα άλλα, επειδή δεν εμφανίστηκε ως φωτοβολίδα όπως ο ίδιος στην τοπική κοινωνία και στα τοπικά πολιτικά δρόμενα, τον ενημερώνω ότι ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα παρόν. Στο μεταξύ, επίκαιρη ερώτηση προς τους υπουργούς δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή και ψηφιακής πολιτικής Νίκο Παπά, κατέθεσε ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης κ. Παπαθεοδόρου για τα γεγονότα των τελευταίων ημερών στο Βόλο. Ο κ. Παπαθεοδόρου ρωτά τους αρμόδιους υπουργούς ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν για την προστασία των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών του Βόλου και τη διαφύλαξη του κύρους της δικαιοσύνης, ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν για την κατοχύρωση της ελεύθερης άσκησης του δημοσιογραφικού λειτουργήματος στο Βόλο και την αποτροπή φαινομένων φήμωσης και εκφοβισμού του τύπου.